Σήμερα θα δούμε μικρά μελισσάκια, κυρίως παραφιάδες. Παραφιάδες που έχουν βασίλισσες και χωρίς βασίλισσες, και θα τα ενισχύσουμε με σιροπάκι. Ακόμα δεν έχει γίνει το σιροπάκι μας, ούτε αυτό. Αυτό δεν είναι καφέ, γιατί έχουμε βάλει μέσα φραπέ ή ελληνικό καφέ. Είναι γιατί έχουμε βάλει βιταμινούλες και θέλουμε να γεννήσουν την παραφιάδες μας και να γίνουν γρήγορα μεγάλες και δυνατές. Πάμε όμως να δούμε στη κατάσταση βρίσκονται. Πάμε να δούμε και ένα μελισσάκι μας, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, αλλά για να δείτε ότι όλα τα μελισσάκια μας πάνε καλά. Πάμε να το δούμε. Φαίνεται σε καλή κατάσταση. Θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και θα το κλείσουμε. Θα ύστερα ένα πλαστικό πλαίσιο άκτιστο, χωρίς τίποτα. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ξύλινα. Μέχρι εδώ έχουμε γυρούλες μελάκια. Από εδώ μεριά δεν έχουμε κάτι. Καλούτσικος γόνος. Κελάκια δεν βλέπω. Μια αντιστροφή θα γίνει το τελευταίο πλαίσιο. Έγινε μια αντιστροφούλα το τελευταίο πλαίσιο. Λίγο σταμάτησε γιατί περνούσε ένα τρακτέρ. Στο άλλο που είδαμε είχε πάρα πολύ καλό γόνο. Να δούμε και από εδώ μεριά τι γίνεται λίγο. Από εδώ το έχει γεννήσει. Το μελισσάκι χρειάζεται άλλο ένα πλαίσιο. Αφού έχει γεννήσει και το τελευταίο, χρειάζεται άλλο ένα πλαίσιο. Από εδώ μεν είναι άδειο, έχει ανοίξει την καμάρα. Έχει λίγα μελάκια μόνο εδώ πέρα πάνω, στον αντίχειρά μου. Αλλά χρειάζεται άλλο ένα πλαίσιο για να είναι πιο σωστά και να μην το καθυστερούμε. Θα βγάλουμε το πλαστικό και θα μπει ένα ξύλινο. Ένα αρκετά καλό ξύλινο. Έχει κάποιες αραχνούλες εδώ πέρα. Και εδώ έλειπε ένα κομματάκι πέρσι και μου το ξαναφτιάξανε και είναι με κυφινό κελιά, αλλά δεν πειράζει. Το μαζεύουμε όλο στην άκρη. Το δίνουμε και λίγο σιροπάκι για να πάρει πάλι το πάνω του. Θέλει καλό σκουτιμά γιατί άμα μείνουν κενά ενδιάμεσα θα γεμίζουμε με πρόπολη και δεν περπατάνε τα πλαίσια. Ότι πήγαινε καλά το ήξερα την πρώτη στιγμή, γιατί απλά είδα εδώ πέρα ότι αρχίζει και κολλάει το νάιλον πάνω στα πλαίσια με κεράκι. Σημαίνει ότι το μελίσσα έχει δύναμη. Το κλείνουμε και τα αφήνουμε στην ησυχία του. Την επόμενη εβδομάδα του δώσουμε άλλο ένα πλαίσιο. Όλα τα μελίσσια μου πάνε πάρα πολύ καλά, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα. Αυτό συγκεκριμένο, παρόλο που είναι μικρούλι, βλέπετε ότι σιγά σιγά γεμίζει την κάσα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι 7 πλαίσια. Τώρα κάποιο θα πει ότι είναι 6,5, ότι είναι 6. Τέλος πάντων, σε ένα μήνα θα είναι φουλάρι τέρμα την κάσα και θα είναι έτοιμο για να πάρει πάτωμα. Σαν ένα μήνα δηλαδή που ξεκινάει η κύρια ανθοφορία μας, θα του κουμπώσουμε το πάτωμα και πραγματικά θα πάρουμε ένα πάτωμα μέλια. Μια χαρά πάει. Είναι τέλειο. Την προηγούμενη εβδομάδα του δώσαμε ένα πλαίσιο για να δούμε αν το έχει αξιοποιήσει, τι έχει κάνει τέλος πάντων και αν χρειάζεται και άλλο. Δεν βλέπω να χρειάζεται άλλο, μιας και τα ύστερα είναι άδεια. Α, όχι, να πατάνε λίγο στο πλαστικό το πλαίσιο. Λίγο, όχι κάτι σημαντικό, για να δούμε στα υπόλοιπα τι γίνεται. Μόλις και μεταβίας. Λίγα μελάκια στεφάνι εδώ, τίποτα περισσότερο. Και λίγες γυρούλες. Όχι, έχει κάνει και λίγα αυγουλάκια. Καλά είμαστε. Άρα θέλουμε άλλο ένα πλησιάκι αφού έχει και λίγα αυγουλάκια.
Τώρα θα έχει τρύπε ο γόνο γιατί έσταξε ο υδρότα μου απάνω και άμα στάξει υδρότα. Είναι αυγουλάκι το κύριο. Όχι, να είναι πολύ ωραίο γόνο. Ωραία πραγματάκια. Άρα θα του δώσουμε άλλο ένα πλαίσιο. Θα ρίξουμε μία και από την άλλη, να δούμε και την άλλη πλευρά. Μέλι γύρι και από εδώ άδειο. Βλέπετε, εδώ που έχει ζημιές, φαίνεται ότι το 14 με καινούργιο κεράκι και αυτό είναι καλό. Έχει και λίγο ήλιο τώρα και δεν μπορώ να δω, μην έχει κανένα αυγουλάκι. Θα πατήσουμε μια αντιστροφούλα αυτό. Πάει το άδειο προς τα μέσα και το γεμάτο προς τα έξω. Ωραία, και αυτό γεννημένο, φαίνεται πιστεύω. Θα βγει το πλαστικό. Θα μπει πλαίσιο καινούριο, φτισμένο δηλαδή, και τα ύστερα. Ένα αρκετά καλό πλαισιάκι, έως πάρα πολύ καλό, περσινό. Μαζέψαμε τα πλαίσια, τροφοδότης πλαίσιο. Βιταμινούλες. Και αυτή την εποχή υπάρχουν τα πάντα έξω από αυτονία. Εμείς θέλουμε ένα κλικ να το ενισχύσουμε. Ένα κλικ να το τσιτώσουμε για να πάει λίγο καλύτερα και να πάει καλύτερα ο γόνος του. Γι' αυτό του δίνουμε βιταμινούλες. Αλλιώς δεν πιστεύω ότι χρειάζονταν κάποιο τάισμα ιδιαίτερο. Το κυρώ πάνω του και το κλείνουμε. Αν και δεν φαίνεται ιδιαίτερα δυνατό το συγκεκριμένο μελισσάκι, παρόλα αυτά κάθε φορά που ερχόμαστε το πιάνει και το επόμενο πλαίσιο, γεννάει λίγο-λίγο. Φυσικά δεν έχει τον απαραίτητο πληθυσμό για να το γεννήσει άκρη-άκρη. Παρόλα αυτά μου φαίνεται ότι πάει ικανοποιητικά καλά. Το δώσαμε και λίγο ακόμα βιταμινούλα για να το μπουστάρουμε. Θα ήθελε λίγο σιροπάκι πιστεύω ακόμα, γιατί βλέπω ότι δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλα τα στεφάνια του, δεν είναι κλειστά τα στεφάνια του, δηλαδή δεν έχει έστω και λίγα σφραγιστά κελάκια για να πω ότι έχει επάρκεια. Και άμα ξεκινήσουν αυτές οι μπόρες που μας περιγράφει το μετεωρολογικό αυτή την εβδομάδα. Ότι σχεδόν κάθε μέρα θα έχουμε μπόρες, τα μελίσια θα κλειστούν αρκετά μέσα και έχουν υπερβολικά μεγάλους γόνους για να αντέξουν. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι έστω και τις λίγες ώρες που θα μπορέσουν να δουλέψουν, θα πάνε όλα καλά. Θα πάμε να δούμε το μελισσάκι αυτό στην μπλε κυψέλη που έχω εδώ πέρα πίσω μου ακριβώς, για να δούμε αν έβγαλε μάνα και αν δεν έβγαλε, και αν τη βρούμε, θα τη σημαδέψουμε. Αυτό μελισσάκι έχει περίπου 2,5-3 εβδομάδες που το κόψαμε με βασιλοκελί. Έκανε συνεχώς βασιλοκελιά, πήραμε τη μάνα, τη βάλαμε σε μια καινούργια κάσα στη θέση του αρχικού μελισσιού, στο οποίο η μάνα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει ξεκινήσει δηλαδή και έχει γονέψει 3-4 πλαίσια γόνο, έχει σφραγιστό. Και θα δούμε σε αυτό αν τελικά βγει καινούργια μάνα και τι γίνεται. Και αυτό είναι από τα σχετικά μικρά μελισσάκια. Αυτό μας έκανε συνεχώς βασιλοκελιά, του πήραμε τη μάνα και το αφήσαμε να κάνει δικιά του μανούλα. Λογικά τώρα πρέπει να έχει βγάλει, ίσως να έχει ζευγαρώσει κιόλας. Θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και αν τη βρούμε φυσικά θα τη μαρκάρουμε κιόλας. Αυτό είναι άδειο. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε κιόλας αν θέλουμε το πλαίσιο. Δεν έχει τίποτα. Ούτως ή άλλως τώρα αυτό το μελισσάκι είναι στη φάση στην οποία πέφτει πληθυσμιακά. Μέλι γύρι, μέλι γύρι. Μέλι γύρι, μέλι γύρι. Κελάκι εδώ στην άκρη. Βασιλοκελί σφραγιστό. Οπότε ακόμα και αν έχει κάνει μάνα, δεν έχει βγει για να καρφώσει τις υπόλοιπες. Μου φάνηκε ιδιαίτερα ήσυχο στην αρχή και πίστεψα ότι έχει μέσα μάνα ήδη. Μέλι γύρι, μέλι γύρι. Μέλι γύρι, μέλι γύρι. Δέστε πως καταλαβαίνουμε ότι έχει βγάλει μάνα. Βλέπετε την τρύπα εδώ, σε αυτό το κελάκι. Και εδώ πέρα, τα κέντρισε. Η μάνα που βγήκε κέντρισε τις αδερφές της. Να το, και εδώ έχουμε τα ίδια συμπτώματα. Να το, τρυπούλα, τρυπούλα.
Αυτά είναι βασιλοκελιά, τα οποία τα έχει κεντρήσει η καινούργια μάνα. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω αυγουλάκι. Από εδώ υπάρχει ακόμα σφραγιστός γόνος, λογικά από την προηγούμενη μάνα. Υπάρχει και εδώ ένα κελί το οποίο δεν το έχει κεντρήσει όμως. Να το εδώ πέρα. Ενώ αυτό αντίστοιχα και αυτό είναι κεντρισμένα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δεν θα τα πειράξουμε. Αν δεν βρούμε αυγουλάκι δεν πειράζουμε τίποτα. Και εδώ αντίστοιχα. Βλέπετε. Τρυπούλα το έχουν κεντρήσει. Εδώ τρυπούλα. Το έχουν κεντρήσει. Εδώ τρυπούλα. Όχι, εδώ είναι που βγήκε η μάνα. Είναι από κάτω ανοιχτό. Αυτό είναι κλειστό. Για να τα αφήσουμε όπως είναι, μπορεί να είναι σήμερα η μέρα που βγήκε η μάνα και κακώς να το έχουμε ανοίξει. Θα τα αφήσουμε, θα το δούμε πάλι σε καμιά δεκαριά μερούλες, να δούμε αν θα έχει καινούργιο γόνο. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να πάρουμε αυτό το πλαίσιο γιατί δεν το χρειάζεται. Κοινώζει το παταπληθυσμός και κακώς το είχα αφήσει μέσα. Καπνίσουμε λίγο να χαλαρώσει. Χειρόπανο και τέλος. Σε 10 μερούλες το δούμε πάλι γιατί μάλλον βιαστήκαμε να τα ανοίξουμε. Όπως είδατε, τα πλαισιάκια που έχει μέσα είναι όλα... Υπάρχουν κάποια δηλαδή, κάποια που έχουν ακόμα λίγο κλειστό γόνο, τα υπόλοιπα έχουν ξεγονέψει. Ένα πλαίσιο το πήραμε γιατί δεν το πατώσανε καλά καλά οι μέλισσες. Όλα τα βασιλοκύπελλα που υπήρχαν μέσα πήγε τα κέντρισε η μάνα πιθανότατα που βγήκε. Γιατί ήταν από τα πλάγια κεντρισμένα. Οπότε ξέρουμε ότι η μάνα περιμένουμε απλά να ζευγαρώσει. Τώρα έχουμε και χελιδόνια στην περιοχή μας. Αν δεν καταφέρει και τη φάνε τα χελιδόνια, αυτό είναι άλλο από Ευαγγέλιο. Πάμε όμως να δούμε ακόμα ένα μελισσάκι. Και συγκεκριμένα να δούμε το μελισσάκι στο οποίο είναι μέσα η μάνα και να δούμε πόσο γόνο έχει πιάσει. Πάμε να δούμε. Εδώ έχω το πλαίσιο που του πήρα από το προηγούμενο μελίσι. Και εδώ μέσα στην κίτρινη κυψέλη είναι η μανούλα με τις υπόλοιπες, με τις ηλέκτριες ουσιαστικά. Θα πάμε να δούμε τι κάνει μέσα. Αυτό δεν θα το χρειαστώ γιατί ούτως ή άλλως την έχω σημαδέψει ήδη αυτή τη μάνα. Οπότε θα το αφήσω εδώ πέρα δίπλα στην άλλη κάσα. Αυτό το είχαμε δώσει τροφούλες και βιταμινούλα για να πηγαίνει η σφαίρα και να γεννάει η σφαίρα. Και όπως βλέπω τα έφαγε όλα, για να δω και τι παίρνει η κάμερα. Νομίζω τα παίρνει αρκετά καλά. Είχαμε τα ίστρα, το είχαμε βάλει σιροπάκι, με βιταμινούλες, τροφούλα, την οποία σχεδόν την εξαφάνισε. Αυτό μου και πέσε από τις βιταμίνες. Από ό,τι βλέπω όμως ούτε αυτό πατάει το τελευταίο πλαίσιο που το έχω δώσει, οπότε τζάμπα έβγαλα το πλαίσιο για να το δώσω αυτό. Αλλά θα πάει σε άλλο μελισσάκι και πλαισιάκι μας. Λοιπόν, πολύ ωραίες, πολύχρωμες γύρες και από τη μία και από την άλλη. Και έχει αυγουλάκι μέχρι εδώ πέρα. Οπότε το θέλει το πλαισιάκι. Τα πλαίσια έχουν ασπρίσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και εδώ τα ίδια παιδιά. Μελάκια, πολύχρωμες γύρες γύρω γύρω και εδώ στο κέντρο αυγό και λίγα σκουλικάκια. Καλά, πάρα πολύ καλά πάμε. Θα ανοίξω και πιο μέσα. Μήπως βρω λίγο σφραγιστό γόνο για να σας το δείξω που φαίνεται καλύτερα στην κάμερα. Όχι, όλα είναι στην ίδια φάση. Όλα είναι στην ίδια φάση. Όχι, να το εδώ πέρα έχουμε και σφραγιστό. Και πολύ ωραίο σφραγιστό γόνο. Δεν θα τα ανοίξω πιο μέσα, αυτά τα άνοιξα για να τα δείτε εσείς. Πάει πολύ ωραία, μου αρέσει πως πάει. Θα του δοθεί και το πλαίσιο που πήραμε από το προηγούμενο μελίσι και κλείνει. Ό,τι τροφούλα περίσσεψε θα μπει στον τροφοδότη. Γιατί έχει ψιλοξεραθεί και οπότε δεν έχει νόημα να την αφήσω μέσα σακούλα. Θα μου τη ρίξουν έξω. Τώρα μιλάμε για πολύ λίγη τροφή που δεν άξιζε τον κόπο καν να μπαίνει στη διαδικασία. Απλά τώρα σήμερα έχουμε χρόνο οπότε...
Κοινός, άμα ρωτήσεις παλιούς, θα σου πει σαχλαμαρίζουμε. Ναι, σαχλαμαρίζουμε λίγο. Λίγο σιροπάκι για να τονώσει τη γένα. Και το μελισσάκι κλείνει. Να καταλάβετε, μέχρι εδώ πέρα πάνω χτίζουν. Πάνε πάρα πολύ καλά. Ας του βάλουμε και ένα από τα φελιζόλ που μας περισσεύει, για να μην το καίει ο ήλιος. Και κλείνει. Όπως είδατε και εσείς, το μελισσάκι πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και αυτό που κόψαμε φαίνεται να έχει κάνει μάνα. Περιμένουμε να ξεκινήσει να γεννάει. Εκείνο θα μείνει λίγο πίσω. Αυτό όμως θα δεκαρίσει άνετα και θα είναι έτοιμο για την κυρία Ανθοφόρα για να πάρουμε το μελάκι μας. Πάμε να το δούμε και αυτό μια εβδομαδούλα μετά. Φέρνουν τις γυρούλες. Και από εδώ μελάκια και οι γυρούλες. Φέρνουν τα κορίτσια, βρίσκουν κάτι απ' έξω και φέρνουν. Όποια έχουν κοσμάκι, φέρνουν. Δέστε εδώ και τα σπρίσματα, τα φουσκώματα. Άρχισε να φαίνεται εδώ και ο σφραγιστός γόνος. Από εδώ έχουμε ανοιχτό γόνο και γένα. Και μάλιστα περισσότερο από αυτή την πλευρά θα γίνει μια αντιστροφούλα, θα πάει αυτή η πλευρά από μέσα. Θα σας βγάλω ακόμα ένα για να δείτε ότι έχει σφραγίσει πλέον τους γόνους μέσα σε μια εβδομάδα. Βλέπετε? Ωραία πραγματάκια, Μόνο που δεν έχει σύρμα δεν έχει γεννήσει. Πάρα πολύ ωραία. Και σκεφτείτε ότι είναι περσινή μάνα. Θα του δώσουμε ένα πλαίσιο στην ακρούλα πάντα και θα το κλείσουμε. Μαύρο, γιατί τώρα τέτοια είχα. Τα όλα τα υπόλοιπα τα πλαίσια του είναι για φρεσκοχτισμένα. Αυτό είναι λίγο πιο περίεργη κατάσταση. Θα του βγει και τα ύστρα. Γιατί πλέον έχουμε πρόβλημα με το χώρο. Σφίγγουμε τα πλαίσια. Την επόμενη εβδομαδούλα θα του δώσουμε το επόμενο πλαίσιο. Και μάλλον από την άλλη μεριά. Καπνίζουμε λίγο να κατεβεί και βάζουμε το καπάκι του. Αρκετό καπνό και εδώ, γιατί δέστε πως το έχει κάνει το καπάκι. Έχει χτίσει μέχρι και στο καπάκι. Είναι δυνατό το μελισσάκι, πάει δυνατά. Τώρα εμείς θέλουμε όμως να του δώσουμε λίγο σιροπάκι με βιταμινούλες. Μπας και πάρει λίγο περισσότερο τα πάνω του και πάει πιο καλά. Γι' αυτό θα του δώσουμε μέσα εδώ πέρα. Υπολογίζουμε γύρω στα 100 γραμμάρια. Και το κλείνουμε. Γενικά τέτοια μελισσάκια σαν και αυτό που έχουν κοπεί με τη μάνα και έχουν μείνει στο θέση του μητρικού μελισσιού, βλέπετε πόσο μα πόσο καλά πάνε. Αρκεί φυσικά το υπόλοιπο μελίσσι που το έχουμε κόψει για να μας δώσει τη νέα βασίλισσα με το νέο σμήνο, ουσιαστικά να μην είναι ακριβώς δίπλα. Όταν είναι ακριβώς δίπλα, μυρίζουν οι μέλισσες και πηγαίνουν παραδίπλα. Αν το βάλουμε γύρω στα 10-15 μέτρα μακριά, όλα πάνε μια χαρά. Και γίνονται μελισσάκια σαν αυτό που το βλέπετε, είναι σχεδόν έτοιμο να πάρει και πάτωμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε και άλλα μελισσάκια που έχουμε σε αυτή την κατάσταση, που έρχονται δηλαδή σε παραπλήσια κατάσταση. Σε παραπλήσιο επίπεδο. Εδώ έχουμε μια μικρή μας παραφιαδούλα, την οποία την είχαμε δώσει λίγο τροφούλα. Βλέπετε? Άρχισε να ψυχαλίζει τώρα, αλλά στα γρήγορα θα σας τα πω. Άρχισε να ρίχνει εδώ πέρα κεριά, που σημαίνει ότι έφτασε η ώρα της για πλαίσιο. Αυτό να βγει, δεν χρειάζεται. Στα γρήγορα, παιδιά, ότι προλάβουμε, γιατί γίνεται πανικός. Αυγό. Αυγό μέχρι άκρη. Θα σας βγάλω και το επόμενο να το δείτε. Απλά για να το δείτε, για κανένα λόγο. Δύο πλαίσια παραφιάδα, δέστε πως έγινε. Πάρα πολύ ωραία. Και με τέλεια γένα. Λοιπόν, δίνουμε πλαίσιο, κλείνουμε γιατί άρχισε να βρέχει. Ένα πλαίσιο ικανοποιητικά καλό, με λίγα μελάκια από πέρσι. Ανοιχτά μελάκια, αλλά δεν πειράζει, είναι μια χαρά.
και ό,τι πρέπει για να ενισχύσουν το μελισσάκι. Ραντεβού σε καμιά δεκαριά μέρες αυτό. Κλείνουμε παιδιά γιατί μας την έκανε ο καιρός. Για να μην παίρνουν ερωτήσεις για το τι βιταμίνες χρησιμοποιώ, σας δείχνω ακριβώς τις βιταμινούλες που χρησιμοποιώ, είναι της B Nectar. Έχω βγάλει στο μπουκάλι μου ήδη το βάρος ακριβώς που θέλω. Θα μπει η ζαχαρίτσα και το νερό και θα γίνουν έτοιμες οι βιταμινούλες μας για να μπουν στα μελισσάκια μας. Το σημερινό μας βίντεο, like, subscribe, κουδουνάκι, όλα τα σχετικά και τα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing.